Κύριε Τσαλίγη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Δύσκολα 24 ώρα για την πυροσβεστική, αλλά νομίζω ότι τα πάμε καλά και από χθες που είχαμε αυτό που ζούμε από χθες το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε την υπερπροσπάθειά σας για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πείτε μας λοιπόν, να τα πάρουμε τα θέματα από την αρχή, τι ακριβώς έγινε χθες? Λοιπόν, γύρω στις 4, αν δεν κάνω λάθος, απογευματινή ώρα χθες. Λίγο πιο πριν από τις 4, ναι. Ναι, γύρω στις 4, απογευματινή ώρα χθες, είχαμε εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή βόρεια του οικισμού της Λεύκης. Εκεί που ήταν τα παλιά σκουπίδια, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν είχε καμία σχέση η πυρκαγιά η χθεσινή με σκουπιδότοπο. Μάλιστα. Να μην λέμε. Γιατί υπόθηκε πολύ αυτό, ότι ήταν κοντά στον παλιό σκουπιδότοπο. Το αν ήταν κοντά έχει μεγάλη διαφορά από το ξεκίνησε από σκουπιδότοπο. Μάλιστα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι ξεκίνησε από σκουπιδότοπο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωραία. Το διευκρινίζουμε λοιπόν. Ναι. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε και άπλωσε πάρα πολύ γρήγορα. Έκαιγε χορτολιβαδική έκταση και μεικτή δασική έκταση με κέντρα και δρύς. Ανοίχτηκε σε δύο μέτωπα, το ανατολικό και το δυτικό. Το ανατολικό ελέγχθηκε σχετικά γρήγορα. Ναι. Το δυτικό μέτωπο είχαμε λόγω της μορφολογίας του εδάφους πάρα πολλές δυσκολίες να το προσεγγίσουμε. Και το πυροθετικό φορτίο ήταν επίσης τεράστιο. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το μέτωπο. Ζητήσαμε. Άρα είχαμε λοιπόν δύο μέτωπα. Γι' αυτό ίσως και υπόθηκε ότι η φωτιά ήταν σε δύο μέτωπα, πράγμα που γέννησε και κάποιες απορίες τουλάχιστον. Όχι. Το αρχικό μέτωπο ήταν ένα. Εκείνη τη στιγμή ήταν ένα και άνοιξε όπως σκεφτείτε ένα κύκλο. Ναι. Οποίος μεγάλο. Μάλιστα. Αλλά τα κύρια μέτωπα αυτού του κύκλου ήταν το ανατολικό και το δυτικό. Μάλιστα. Όχι ότι βόρεια δεν κινούνταν η πυρκαγιά, κινούνταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ζητήσαμε άμεσα την ενίσχυση με ένα αέρια μέσα. Το δυτικό μέτωπο. Ώρα ζητήσατε, κύριε Τσαλίκη, να έρθουν ένα αέρια μέσα? Θα σας πω ώρες, γιατί δεν κοίταγα ώρες εκείνη την. Πάντως πρέπει να ήρθαν άμεσα. Τα αέρια μέσα ήρθαν άμεσα, επιχειρήσαν στο δυτικό μέτωπο και μπήκαν μετά τα πεζοπόρα, τα δικά μας, οι επίγειες δυνάμεις μπήκαν στο μέτωπο και το τελειώσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να πούμε ότι όλος ο κόσμος θαύμασε και τις προσπάθειες των απιλότων. Ήταν δύο τα Καναντέρ, ήρθε και τρίτος στην πορεία. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσαλίκη? Ναι. Πάμε να κάνει ρήψεις. Συγκεκριμένα έκανε μία ρήψη μαζί με τα δύο που είχαν εκτοπλωθεί. Ήρθε προς το τέλος της ημέρας όσο μπορούσαν να δουν ακόμα οι άνθρωποι. Πάντως ο κόσμος πραγματικά θαύμασε την προσπάθειά τους, γιατί ουσιαστικά κάθε 10 λεπτά, 1/4 έριχναν νερό. Δηλαδή ρίχναν, παίρναν. Ναι, ο κόσμος πραγματικά το είδε και έλεγε μπράβο. Ναι, γίνανε πολλές ρήψεις. Τι να πω, το είπατε και εσείς ότι η προσπάθεια των συναδέλφων ήταν... Ήταν εκπληκτική. Και πρέπει να πούμε ότι ήρθαν και ενισχύσεις, γιατί είχαμε και μια εκτακτική εκπομπή χθες το απόγευμα κι εμείς. Ήρθαν και από τους γειτονικούς νομούς, ήρθαν πυροσβέστες, ήρθε και ο στρατηγός της πυροσβεστικής Δυτικής Μακεδονίας εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήρθε ο στρατηγός, ο συντονιστής από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο περιφερειακός διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας από Κοζάνη. Δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος από Κοζάνη. Ένα υδροφόρο από πυροσβεστική υπηρεσία Δρεβενών και από πυροσβεστικό τμήμα. Ήταν τεράστια κινητοποίηση. Τεράστια. Τι φοβηθήκατε περισσότερο σε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Τσαλίκη? Γιατί κάποια στιγμή μας έλεγε χθες την έκτακτη εκπομπή ο κύριος Τούμπας από το Δήμο της Καστοριάς, ο αντιδήμαρχος, ότι έγιναν κάποιες συζητήσεις, σκέψεις να εκενωθεί το χωριό Λεύκη. Κοιτάξτε, με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περιοχή, το μυαλό πήγε αμέσως στο να φυλάξουμε τη Λεύκη. Ναι. Έτσι, αφού κάναμε όμως
μας και είδαμε ότι η φωτιά είναι πολύ μακριά. Ναι. Μεγάλη απόσταση από το οικισμό και δεν απειλούνταν άμεσα. Ναι. Τουλάχιστον με τις συνθήκες της... που επικρατούσαν. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάναμε καμία κίνηση, το είχαμε όμως πίσω μέσα στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή ίσως και να χρειαζόταν. Ναι. Αλλά ήταν μηδαμινή αυτή η περίπτωση. Και δεν χρειάστηκε όπως είδατε. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει στα σχέδια εκένωσης των κοντινών κατοικημένων περιοχών. Είδατε ότι ήταν μακριά από τη Λεύκη και έτσι το σενάριο να εκενωθεί η Λεύκη ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Ναι, γρήγορα, γρήγορα εγκαταλείφθηκε αυτό το σενάριο. Ναι, 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 σαν εγκαταλείφθηκε. Τώρα, τα πρώτα στοιχεία τι δείχνουν, κύριε Τσαλίκη, γιατί πήρε φωτιά εκεί το μέρος, το οποίο πρέπει να πούμε το περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος, το είπατε κι εσείς, είναι χορτολιβαδική έκταση, δεν έχει πολλά δέντρα, εν πάση περιπτώσει. Πήραν και δέντρα φωτιά, αλλά δεν ήταν, θα λέγαμε, η πλειοψηφία αυτό που έχει καεί. Όχι, όχι, οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες. Ναι. Καήκανε γύρω στα 450 στρέμματα. 450 και... στρέμματα, μάλιστα. Τα 200 αφορούσαν χορτολιβαρική έκταση. Ναι. Και τα 250 μεικτό δάσος, δριός και κέντρο. Μάλιστα. Από εκεί που έβγαινε και ο μαύρος καπνός, ίσως. Ο μαύρος καπνός έβγαινε από κονοφόρα δέντρα. Μάλιστα. Στην περίπτωσή μας από κέντρα. Από κέντρα, μάλιστα. Ναι. Τώρα είστε ακόμη στο σημείο, εσείς τώρα εκεί βρίσκεστε για να δείτε πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, κύριε Τσαλίκη, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει και γιατί είχαμε αυτή τη φωτιά, τι έγινε εκεί. Κοιτάξτε, έχουμε εκτός από το μεγάλο το μέτωπο, το οποίο κάθεται τα 450 στρέμματα που προείπαμε, εντοπίσαμε και δεύτερο μέτωπο στην ώρα της κατάδυσης, αρκετά μακριά από το κυρίως μέτωπο, γύρω στα 300 μέτρα, το οποίο πρόλαβε και έκαψε, δηλαδή καινούργια εστία πυρκαγιάς, η οποία έκαψε γύρω στα 2-3 στρέμματα. Μάλιστα. Αυτά πώς γίνονται όμως. Πυρκαγιάς, δεν είχαν μεταξύ τους. Ναι. Έτσι. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κάποιο χέρι ανθρώπινο. Κάποιο χέρι ανθρώπινο. Γιατί λέτε ότι σε άσχετο σημείο τώρα με την πυρκαγιά ξαφνικά βλέπουμε μια άλλη πυρκαγιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Τσαλίκη, ξέρω εγώ. Τόσο τυχαία. Φυσικά αίτια ούτως ή άλλως αποκλείεται. Έτσι. Δεν είχαμε τόσο εδώ στην περιοχή. Ναι. Έτσι. Καλώδια υψηλής τάσης δεν περνούσαν πάνω από την περιοχή. Μπράβο, άρα. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιος ή κάποιοι θέλησαν να κάψουν αυτή την περιοχή. Για ποιο λόγο, τι θέλουν να την κάψουν, για ποιο λόγο θέλουν να κάψουν αυτή κάποια την περιοχή. Δεν ξέρω, αυτό το διερευνά ήδη το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας. Μάλιστα. Άρα εσείς μιλάτε ευθέως για εμπρισμό πια, κύριε Τσαλίκη, έτσι. Ναι, είναι οφθαλμοφανές. Είναι οφθαλμοφανές ότι μιλάμε για εμπρισμό. Όπως το λέει ο κύριος Τσαλίκης, ο διοικητής μας, κάποιοι για κάποιο λόγο θέλουν να κάψουν αυτή την περιοχή. Λοιπόν, αυτή την ώρα, δώστε μας την εικόνα για αυτή την ώρα. Είστε εκεί και πόσοι είστε εκεί ακόμα, κύριε Τσαλίκη, σαν επιφυλακή, να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση κάπου. Χθες ήμασταν γύρω στα 60 άτομα. Ναι. Με πάρα πολλά υδροφόρα. Τώρα θα πρέπει να κοιτάξω τα χαρτιά για να δω τι δυνάμεις ήταν ακριβώς. Ναι. Όμως σας λέω έτσι χοντρά-χοντρά ότι ήμασταν γύρω στα 60 άτομα δύναμη. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεσμεύσει κάποιες δυνάμεις, ναι, οι οποίες δεν χρειάζονται. Ίσως που χρειάζονται να πάνε στη βάση τους να επιστρέψουν εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε... Είχαμε και το άλλο. Να ορίστε, όση ώρα είστε εσείς, κύριε Τσαλίκη, το ακούσατε νωρίτερα, το ξέρετε ίσως, είχαμε απογκλωβισμό ατόμου από τροχαίο μέσα στην κλεισούρα. Ναι, και είχαμε, επειδή πολλά συμβάντα της υπηρεσίας μας δεν φτάνε στα αυτιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχαμε κι άλλο συμβάν το πρωί. Τι άλλο είχαμε, κύριε Τσαλίκη? Με μια αρρωτική πυρκαγιά προς το Μελάνθιο. Πυρκαγιά προς το Μελάνθιο, μικρή πυρκαγιά προς το Μελάνθιο, μάλιστα. Ναι, κινητοποίησε κάποια οχήματα, τελικά δεν ήταν άξια λόγου, οπότε... Ναι. Άρα εσείς μένετε εκεί για τυχόν αναζωπηρώσεις, κάποια δύναμη, ναι, και φαντάζομαι ότι...
μέσα στην ημέρα. Νομίζω ότι ό,τι είναι να σβήσει, θα σβήσει. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός σας είναι και αύριο να είστε εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το... Αυτό δεν μπορώ να το πω. Τώρα πάντως πάμε πολύ καλά. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Δεν έχω ενεργό μέτωπο. Δεν έχω φλόγες πουθενά. Ναι. Κάνουμε επιτήρηση του καμένου άκαφτου, όπως λέμε εκεί μας στην γλώσσα. Ναι, ναι. Πιστεύω αν όλα πάνε καλά, αργά το απόγευμα να δώσουμε το τελικό και να αποχωρήσουμε. Και να αποχωρήσετε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν είχαμε και εθελοντικές ομάδες που βοήθησαν στην κατάσβεση. Ναι, δηλαδή... έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη που δεν τους ανέφερα. Ήρθαν κάποιοι κάτοικοι εδώ της περιοχής, μας οδηγήσανε. Ναι. Κάτοικοι της Λεύκης εννοείται, έτσι, μάλιστα. Ναι, νομίζω ήταν της Λεύκης, δεν ξέρω αν ήταν από διπλάνους συνήθους, ναι, 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 αλλά έχουν λίγο ότι ήταν της Λεύκης. Ναι. Μας οδηγήσανε αυτοί οι πολίτες εδώ στην πυρκαγιά, γιατί ψάχναμε αρκετή ώρα να βρούμε δασικούς δρόμους ή αγροτικούς δρόμους για να μας να φτάσουμε να προσεγγίσουμε τη φωτιά. Το ευτύχημα δηλαδή, ήρθαμε και κάποια τραχτέρ, βοηθήσαμε, κάναμε και, τραχτέρ, και μάλιστα. Δυτία, πίσω, κάναμε και κατάσβεση κάποια μικρομέτωπα. Ήρθαν και, τραχτέρ και με βυτία νερού. Ναι, 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 μάλιστα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης είχαμε βυτιοφόρα, δύο βυτιοφόρα, ένα του Δήμου Άργους Οριστικού και ένα του Δήμου Καστοριάς, ένα του Δήμου Άργους Οριστικού και μία... υδροφόρα της περιφερειακής εργασίας Καστοριάς. Μάλιστα. Και ένα πυροσβεστικό όχημα ελαφρύ τύπου του Δήμου Καστοριάς. Μάλιστα. Ήταν εκεί και ο Δήμαρχος Καστοριάς και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Τούμπας. Ήταν γενικά από τις αρχές αρκετός κόσμος εκεί. Ήταν για αρκετή ώρα μαζί μου ο κύριος Κορεντζίδης. Και ο νέος Δήμαρχος ο κύριος Κορεντζίδης ήταν εκεί. Να. Οπότε κύριε Τσαλίκη, έρχονται κάποια ερωτήματα εδώ τώρα για το περιστατικό της κλεισούρας. Ρωτάνε εδώ οι ακροατές τι ατύχημα ήταν αυτό μέσα στην κλεισούρα που χρειάστηκε απεγκλωβισμό. Δεν γνωρίζω κύριε Νατσούλη, και εμείς δεν γνωρίζουμε, ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν μέσα στην κλεισούρα πάντως και ότι σίγουρα είχε εγκλωβιστεί το άτομο αυτό μέσα στο αυτοκίνητο, πήγε η πυροσβεστική και το απεγκλώβισε, είναι καλά στην υγεία του από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πριν να φτάσει η υπηρεσία μας, τα οχήματά μας, ναι, είχε ήδη απεγκλωβιστεί. Τώρα ναι, σε τι κατάσταση δεν ξέρω. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι πάντως ότι υπήρχε και αυτό το περιστατικό. Γιατί πολλοί ναι, κόσμος που είδε τα οχήματα να πηγαίνουν προς κλεισούρα, καταλαβαίνετε ότι φοβήθηκε για νέα πυρκαγιά. Μας πήραν εδώ τηλέφωνο και γι' αυτό είδαμε λίγο την είδηση. Δεν ήταν πυρκαγιά, ήταν επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου από τροχαίο μέσα στο χωριό κλεισούρα. Λοιπόν, κύριε Τσαλίκη, τι να πω, μπράβο σε όλους σας. Ειλικρινά σας λέω, γιατί πηγαίναμε χθες, βγήκαμε έξω, το συζητούσε όλος ο κόσμος χθες αυτό και νομίζω ότι ακούγαμε παντού μόνο καλά λόγια. Μπράβο σας λοιπόν για την υπερπροσπάθεια και για αυτό που καταφέρατε μέσα σε λίγες ώρες να έχουμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να πάρω την ευκαιρία τώρα που μου δίνετε ναι, αυτή. Ναι, ναι, κύριε Τσαλίκη, ναι, ναι. Να κάνω μια ενημέρωση στους συμπολίτες μας που ακούνε. Ναι. Τα μάτια τους παρακαλώ πολύ 14. Φωτιές όπως καταλάβατε, παιδιά, αυτό θέλει να πει ο κ. Τσαλίκης. Μπαίνουν παντού. Μην κοιτάτε ότι μπαίνουν μόνο παρακάτω φωτιές. Φωτιές έχουμε και εδώ. Να το. Οι φωτιές, κύριε Νατσούλη, σε εμάς εδώ στην περιοχή μας ξεκινάνε από τώρα. Ξεκινάνε από τώρα. Μάλιστα. Τα μάτια λοιπόν 14 των συμπολιτών μας, ναι, προσέχουμε, δεν ανάβουμε ποτέ φωτιά στο ύπαιθρο, ούτε και σε χώρο άβλιο. Μάλιστα. Για να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό, ό,τι λέει ο νόμος. Ναι. Και όταν αντιληφθούμε την ύπαρξη καπνού, όπου και να είναι αυτός, κατευθείαν τηλέφωνο. Ό,τι και αμφιβολία να έχουμε, κατευθείαν στο 199 τηλέφωνο. Ή στο 112, το οποίο λειτουργεί εδώ και αρκετό διάστημα. Αυτό το 112 είναι αυτό το περίφημο με τα SMS, έτσι δεν είναι? Όχι. Αυτό το 112 είναι αυτό το τηλέφωνο που στέλνει και τα SMS, έκτακτη ανάγκη και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Αυτό λειτουργεί αλήθεια και στην περιοχή μας? Παντού λειτουργεί. Μια και το αναφέρατε δηλαδή. Γιατί χθες, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το σύστημα να στείλει κάποια SMS στους πολίτες. Υποθέτω πως ναι. Ναι. Ανάλογα με την περιοχή που κινδυνεύει,
Υποθέτω πως είναι. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κίνδυνος για μια περιοχή, θα είχαμε και SMS. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το τηλέφωνο ίσως δεν είναι για μας. Να λοιπόν που είναι και για μας, είναι για όλη την Ελλάδα. Είναι τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Ναι. Δεν αφορά μόνο περιπτώσεις πυρκαγιών. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, επειδή ο χρόνος μου. Καταλαβαίνω, γιατί σας έχουμε ήδη εδώ 25 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαλίκη, για μας δώσατε, πληρέστε το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Yeah.